ψηφιακή σελίδα του Δήμου Κυρκής. Τα έχω εκτυπώσει ένα προς ένα. Προσπαθεί να εξερευνήσει το Κυρκής. Αυτό που παρατηρεί είναι ότι εξερευνώντας το Κυρκής, για χειμώνα, άνοιξη, καλοκαίρι, το περιεχόμενο είναι επί υποενημέρωση. Χώροι πολιτισμού, συνεδριακό κέντρο Κυρκής είναι το περιεχόμενο υποενημέρωση. Η καπναποθήκη είναι υποενημέρωση. Το θέατρο λόφου Κυρκής είναι υποενημέρωση. Ο δημιουργικός θερινός κινηματογράφος που τόσο πολύ προβάλλεται είναι υποενημέρωση. Τα αξιοθέατα, Βοτανικός, Λίμνη, Δοϊράνης, Μικρολίμνη, αρχαιολογική, χώροι, όλοι είναι υποενημέρωση. Τα δείχνω εδώ, σκεφτείτε ότι εγώ είμαι ένα κομπιούτερ και κοιτάτε το διαδίκτυο. Το Παλατιανό, υποενημέρωση. Το παλιό Γυναικόκαθρο, υποενημέρωση. Η μάχη του Κυρκής που συνέβη το 20 με 21 Ιουνίου του 1913, μετά από τόσα χρόνια είναι υποενημέρωση. Το σύμβολο της πόλης μας, ο λόγος του Αγίου Γεωργίου, υποενημέρωση. Το πολυδιαφημισμένο πάρκο Παγκού, υποενημέρωση. Η λίμνη Δοϊράνης, το ίδιο υποενημέρωση. Το κουκλοθέατρο, φυσικά, υπάρχει ενημέρωση. Τι κάνουμε, παντομήμα. Πολιτιστικό καλοκαίρι, υποενημέρωση. Πολιούχοι 5 και 10 Μαρτίνων, υποενημέρωση. Εορταστική θεσμή, υποενημέρωση. Κύκλο των Χριστουγέννων και όλα αυτά, υποενημέρωση. Τα περνάω γρήγορα για να μου δοθεί ο λόγο να το ολοκληρώσω. Δημόσια συγκοινωνία, ταξί, οδικά δίκτυα, υποενημέρωση. Προχωράμε. Οι τέσσερις φωτογραφίες που διαφημίζουν την πόλη μας είναι η πόλη του Κυρκής, η λίμνη Δοϊράνης, τα ξέρω απ' έξω, τμήμα του Κυρκής και το πολυαγαπημένο πεντακάθαρο σαλάτς. Βγάλτε το αυτό, γιατί αυτό είναι λάθος. Δεν είναι τόσο καθαρή η φωτογραφία. Το οξύμορο είναι ότι αν συνεχίσω και πάω στο συνήγορο, θα ολοκληρώσω. Το οξύμορο είναι ότι προχωρώντας στη σελίδα του συνήγορου του πολίτη, το οποίο δεν υπάρχει πλέον συνήγορος του πολίτη, τα έχω όλα εδώ μπροστά σας, είναι ότι μπορείτε να βρείτε ότι υπάρχει πλήρης ενημέρωση, με ονοματεπώνυμο, πώς το λένε το κύριο, τον αγαπητό Αδάμο Στοκουλίδη. Υπάρχει ακόμα και υπάρχει και ένα τηλέφωνο εκεί μέσα, το οποίο είναι του Δήμου και αν το καλέσετε, κάνει εκτροπή στο σταθερό ή στο κινητό τηλέφωνο του κύριου. Θα ήθελα να ρωτήσω με 10 δευτερόλεπτα, αν μου αφήσετε, θα ήθελα να ρωτήσω ποιος είναι ο υπεύθυνος που ενημερώνει στο σελίδα του Δήμου και εκεί επιτέλους, αν πληρώνεται, αν είναι κάποιος ή τέλος πάντων αν θα χρειαστούν πολλά χρόνια για να ενημερωθούμε. Όλα αυτά συμβαίνουν υπό τη μαρχία του Δήμου και εκεί είναι τόσο πολύ. Πολλές φορές υπάρχει διάθεση να αποκριθούμε όσο χρόνο παρακίνεται και να αναδείξουμε το σύνολο είτε η Δημοτική Αρχή είτε το Σώμα του Δημοτικού Συμβουλίου τη διάθεση που έχουμε όλοι μας προκειμένου να κάνουμε την πόλη μας και τον Δήμο μας και τους οικισμούς μας όσο το δυνατόν πιο ελκυστικούς. Θα απαντήσω πρώτα στον συνάδελφο του κ. Γεωργιάδη στην τοποθέτησή του όσον αφορά την εκδήλωση την οποία έχει δει προφανώς από κάποιες αναρτήσεις που έχει κάνει. Αλλά οφείλω να πω και το εξής, ότι κάποια στιγμή πρέπει να αναλογιστούμε και την ευθύνη τη δική μας την ατομική, σαν δημοτική σύμβουλη, να γνωρίσουμε και τον κανονισμό και σαφώς πάνω σε αυτήν την αντίσταση δεν γράφει κάποια λέξη ιδιώτηση. Γράφει έναν σύλλογο με πολύ μεγάλη ιστορία, το μοναδικό ο οποίος έχει διακριθεί και έχει μεταδώσει το Κυρκής σαν τόπο σε ολόκληρη την Ελλάδα, ως κάτοχος υπέρου Ελλάδος πριν από κάποια χρόνια. Συνεπώς και σε εκτέλεση του κανονισμού του οποίου έχει ψηφίσει το Δημοτικό Συμβούλιο Κυρκής, έχει το δικαίωμα να ζητήσει την παραχώρηση χρήσης χωρίς να πληρώσει αντίτιμο, προκειμένου να κάνει δύο εκδηλώσεις ετησίως. Ο Γυμναστικός Αθλητικός Σύλλογος Κυρκής ζήτησε λοιπόν τη χρήση του θέατρου λόγου Κυρκής, προκειμένου να τελέσει μια συναυλία με τον γνωστό συγκρότημα Πίξιλα. Άρα δεν υπάρχει όχι μόνο κάτι μετό, αλλά θεωρώ και υποχρέωση του συνόλου του Σώματος του Δημοτικού Συμβουλίου να στηρίξει την προσπάθεια ενός ιστορικού σωματείου, το οποίο έχει φέρει διακρίσεις και στην πόλη μας και έχει διαφημίσει την πόλη μας προς τα έξω. Επειδή αναφέρθηκε εκτενώς ο συνάδελφος στην ιστοσελίδα του Δήμου Κυρκής και με πολύ αγάπη και σεβασμό προς το πρόσωπό του, με φίλεται όμως όταν βλέπω έναν άνθρωπο ενοχλημένο να χτυπάει τα χέρια στο τραπέζι. Είναι κάτι που τουλάχιστον στη δική μου προσωπικότητα είναι εντελώς αντίθετο, αλλά σέβομαι την τοποθέτησή του.
Θα πω τα εξής. Η ιστοσελίδα πραγματικά αποτελεί ένα εργαλείο δημοσιοποίησης και προβολής και των υποδοσιών και των υπηρεσιών της Δημοτικής, γιατί δεν αφηθήκατε σε πολλά από αυτά που έχουν να κάνουν είτε με το πόσημα, είτε με χώρους και δράσεις που το δημιουργούν. Δεν είναι μόνο αυτό. Σήμερα λοιπόν, όποιοι γνωρίζουν πάρα πολύ καλά τον χώρο του διαδικτύου, που τα τελευταία χρόνια γίνεται ευρύως γνωστό, γιατί πλέον η έξυπνη νοημοσύνη έχει φτάσει σε ένα επίπεδο, την ώρα που μιλάμε στο κινητό, η πρώτη διαφήμιση που να βλέπουμε να είναι σχετική με αυτό που συζητάμε. Έχω την εντύπωση ότι αν κάποιος επισκεφτεί την Google και δει τις κριτικές πάνω σε θέματα όπως είναι το πόσιμο που διαχειρίζεται ο δημοσιογράφος. Ο βοτανικός κήπος είναι ένα το πόσιμο που διαχειρίζεται, αλλά δεν είναι φορέας διαχείρισης ο δημοσιογράφος. Το σπήλαιο κριτικής είναι ένας αυτός. Έχει μια βαθμολογία 4,8 στα 5, λειτουργεί τα τελευταία δύο χρόνια, Σάββατο και Κυριακή ανελειπώς, με κριτικές που στο σύνολό του σχεδόν παίρνουν άριστα, χάρη στην προσφορά και του προσωπικού που βρίσκεται πάντα εκεί στη διάθεση όλων των επισκεπτών για να διαφημίσει τον τόπο μας. Όσον αφορά την κλίνη της Δοϊράνης, που αναφέρει, δεν είναι μόνο ο Δήμος Κυριακής παίρνει την κλίνη της Δοϊράνης. Υπάρχουν πολλές ευθύνες από πολλούς. Αυτό που θέλω να πω με λίγα λόγια είναι ότι θεωρώ σκόπιμο ότι κάποια στιγμή πρέπει να αναλογιστούμε τον τρόπο με τον οποίο θα διεκδικήσουμε κάτι, προκειμένου η δημοτική αρχή να βελτιώσει και τις υπηρεσίες του Δήμου, γιατί αυτός είναι ο ρόλος της, παρά να δούμε σε μια μόνιμη και δυστυχώς άγονη αντιπαράθεση που χαλάει και τις καρδιές μας και τη διάθεση όλων προκειμένου να γίνουμε καλύτερα.